Έχουμε μαζί μα την κυρία Αφροδίτη Κτενά από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Καλή σα μέρα, Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. καλή εβδομάδα. Τώρα, κυρία Κτενά, το είπε και ο κύριο Κουτσούμπα, ότι χωρί τη δική σα πρόταση για εξεταστική δεν θα υπήρχε διερεύνηση τη τραγωδία των τεμπών, τουλάχιστον σε επίπεδο Βουλή. Ακριβώ. Επιβεβαιώθηκε αυτό που είχαμε πει την περασμένη Παρασκευή, πριν 10 μέρε, όταν συζητιόταν ακόμα η πρότασή μα για την Εξεταστική Επιτροπή. Και ε, τότε απαντούσαμε ξεκάθαρα στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ που μα εγκαλούσαν και μα ζητούσαν να αποσύρουμε αυτή την πρόταση. Και Σας λέγαμε ξεκάθαρα. και σα λέγανε. Και λέγαμε ότι ε, η πρόταση αυτή, αν δεν υπήρχε αυτή η πρόταση, δεν θα άνοιγε το ζήτημα των τεμπών, ε, το έγκλημα των τεμπών σε επίπεδο Βουλή. Και επιβεβαιωθήκαμε την περασμένη Παρασκευή. Ε, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία έχει εκδηλώσει την αντίθεσή της και είχε πει από τότε ότι δεν πρόκειται να στηρίξει ένα αίτημα για προαναθετική επιτροπή. Αλλά ξέρετε τι άλλο. Δεν είναι μόνο ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο το, ε, πραγματικά θα γίνει συζήτηση στη Βουλή και δεν έχουμε αυταπάτες για το. Εφόσον η πλειοψηφία ελέγχει την Εξεταστική Επιτροπή, είναι περί... τα όρια ε, και το πόσο δύσκολο θα είναι να προχωρήσουν οι διαδικασίε με το ρυθμό που θα θέλαμε, να πάνε σε βάθο. Εμεί θα δώσουμε αυτή τη μάχη με όλε μα τι δυνάμει και θα προσπαθήσουμε πραγματικά να ενημερωθεί ο ελληνικό λαό για το τι πραγματικά οδήγησε εκεί πέρα. Γι' αυτό και ζητήσαμε να γίνει αυτή η επιτροπή με τον τρόπο που τη ζητήσαμε. Και είμαστε και οι μόνοι που αναδείξαμε το ζήτημα τη πολιτική τη απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, το ρόλο που αυτή η πολιτική έπαιξε. Σε αυτό το έγκλημα, γιατί δεν φτάσαμε μια μέρα στην άλλη εκεί πέρα και δεν είναι θέμα ενός ε, πώς το λένε, σταθμάρχη το έγκλημα αυτό. Την περασμένη Παρασκευή όμως προχτές είδαμε και κάτι ακόμα. Ο τρόπος με τον οποίο τέθηκε το ζήτημα, επικεντρώνοντας τελικά, παρότι αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένε ευθύνε συγκεκριμένων υπουργών, ο τρόπος που αναδείχθηκε το ζήτημα και τέθηκε το ερώτημα από αυτές τις δύο προτάσεις, έδωσε την ευκαιρία στον κύριο Καραμαλή που ήταν ο υπουργός, ένας από τους υπουργού μεταφορών ε, και ένας από τους οποίους του οποίου εστρεφόταν αυτή η, η, το αίτημα για την προανακριτική, να βγει με περισσό θράσος και να πει ότι γιατί ακριβώς με εγκαλείτε, γιατί εφάρμοσα το νόμο, γιατί αυτό ακούσαμε από τον κύριο Καραμαλή. Άρα λοιπόν φάνηκε ότι όχι μόνο η πρόταση του ΚΚΕ δεν ήταν δεκανίκη της δεξιάς, ήταν αυτή ακριβώς που οδήγησε στον να αξι... ανοίξει ο φάκελος επιτέλους. <Κι> Αυτό που, ζητάν, που ζητούν καιρό τώρα οι οικογένειε των θυμάτων και βέβαια έδειξε και το πιο πραγματικά <Κι> είναι δεκανίκη της δεξιάς. Κοινοβουλευτικά ε, πετύχατε μία νίκη καθώς αναγκάσατε, σύρατε τα υπόλοιπα κόμματα να ψηφίσουν την πρόταση τη δική σας, το Πασόκ βέβαια, την Πασόκ, ε, το θέμα είναι γιατί το ένα όμω απορρίπτει το άλλο, γιατί δεν θα μπορούσαν να τρέξουν παράλληλα οι εξεταστικοί <σχει> με μια <σχει> ναι. προκατακτική. <Δεν> απο... <σχει> 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 σα ίσα και εμεί ψηφίσαμε υπέρ τη προανακριτική. <σχει> ναι, το ψηφίσατε υπέρ, αλλά τελικά και δεν το έγινε. Είχαμε πει και από την αρχή ότι δεν είναι σε αντιπαράθεση δύο προτάσει. Άλλ... εξετάζει η εξεταστική σε βάθο πολιτικέ ευθύνε και μπορεί να καταλήξει να αποδώσει ποινικέ ευθύνε και να οδηγήσει σε προανακριτική. Μπορούν να τρέξουν παράλληλα. Αλλά έχει ένα κόμμα τη πλειοψηφία, Δημοκρατία, που λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να στηρίξω Τέτοιο αίτημα για προανακριτική, που δεν το έκανε κιόλα. Άρα και ξέρουμε τώρα από τον κανονισμό τη Βουλή ότι το μεν αίτημα για προανακριτική χρειάζεται 151 ψήφου, άρα οπωσδήποτε πρέπει να στηριχθεί από μέρο τη πλειοψηφία, ενώ το αίτημα για την εξεταστική απαιτεί 120 ψήφου, που, που, που σημαίνει ότι μπορεί κάλλιστα να στηριχθεί από την αντιπολίτευση. Άρα λοιπόν η δικιά μα πρόταση είχε και ένα τέτοιο. Αν θέλετε, σκοπό όντω να ανοίξει αυτός, αυ, αυτός ο, αυτό το θέμα. Γι' αυτό λέμε ότι χωρί την δικιά μα πρόταση θα είχε ενταφιαστεί αυτό το ζήτημα. Γιατί αν είχαμε συρθεί πίσω από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ όπω μα ζητούσαν την περασμένη εβδομάδα και είχαμε αποσύρει εμεί τη δική μα και πηγαίναμε για την προανακριτική, αυτή τη στιγμή θα είχε κλείσει το ζήτημα, δεν θα την ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία. Και ο κανονισμό λέει κάτι άλλο, ότι δεν μπορεί να υποβάλει πάλι αίτημα για δεύτερη προανακριτική μέσα στο ίδιο στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο, για το ίδιο θέμα. Άρα θα τελειώνε. Αυτό δηλαδή που θα, ε, ακριβώς θα οδηγούσε στην απόκρυψη και στην ενταφυ, στον ενταφιασμό της υπόθεσης, στο κουκούλωμά τη, Με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον ανοίγει ο φάκελος ε, για το έγκλημα των τεμπών σε επίπεδο βουλής και θα δούμε... Ε, θα δώσουμε όλη τη μάχη μας εκεί μέσα και θα προσπαθήσουμε... Τώρα έτσι όμως και Κτενά, όπω έχει διαμορφωθεί και το, η σύνθεση της Εκσταστικής. Έχετε ελπίδες ότι θα πετύχετε το στόχο σας, ότι τουλάχιστον θα βγουν στο φως αυτά που θέλετε να βγουν. Ε, όπως είπα και είπαμε και στη Βουλή, δεν έχουμε αυταπάτες για τα όρια, τα σφυκτικά όρια. Μέσα στα οποία θα λειτουργήσει αυτή η Επιτροπή. Και το ότι η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε ένα αντιπροσωπευτικό προεδρείο. Ένα διακομματικό. Ένα διακομματικό, προεδρείο. ναι. Και τελικά ε, θα ελέγχει πλήρω τι διαδικασίε, δείχνει και τι ε, προθέσει mm. τη κυβέρνηση. Ωστόσο, εμεί θα δώσουμε τη μάχη μα και νομίζουμε ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και αν καταλήξουμε σε ξεχωριστά πορίσματα, θα βγουν στη φόρα οι ευθύνε για το πώ φτάσαμε μέχρι ένα μεγάλο μέρο τη διαδικασία του, το, το, πώ φτάσαμε μέχρι τη πορεία με την οποία φτάσαμε σε αυτό το σημείο να θρυνούμε 57 θύματα το Μάρτιο. Μάλιστα. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα και με τι δημοσκοπήσει που είδαν πρόσφατα το Φόρτι Δημοσιότητα, το ΚΚΕ εμφάνισε τα ποσοστά του σε αυξητική τροχιά. Μάλιστα σε μία, ήσασταν στην τρίτη θέση μαζί με τον, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω μετά τι εξελίξει στον χώρο τη αριστερά, αν έχετε αγωνία για τι επόμενε δημοσκοπήσεις για το τι θα δείξουν. Δεν έχουμε αγωνία για τις δημοσκοπήσεις. Η αγωνία μας είναι στο πώς θα απεγκλωβιστεί ένα μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου από τη λογική του συμβιβασμού και της συμπόρευσης με πολιτικές που στρέφονται εναντίον του, εχθρικές προς αυτόν, και πώς θα ε, συμπορευτεί μαζί μας σε μια τροχιά σύγκρουσης με αυτές τις λογικές. Η δικιά, η δικιά μας η αγωνία δηλαδή είναι πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί μέσα και έξω από τη Βουλή, αυτό που υποσχεθήκαμε και στους, σ, σ, στο λαό ε, προεκλογικά. Πώς θα Είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο να ασκούμε πραγματικά μαχητική 100% λαϊκή αντιπολίτευση από τη μεριά των συμφερόντων του λαού. Αυτή είναι η αγωνία μας. Οι δημοσκοπήσεις, το, λέτε, το λένε όλοι, είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Ε, αποτυπώνει κάποιες διαθέσεις, το ότι ε, δείχνουν... Ε, επιβεβαιώνεται η ανωδική τάση που είδαμε να καταγράφει το ΚΚΕ και στις, ε, αυτοδιοικητικές, και στις βουλευτικές και μετά στις αυτοδιοικητικές. Ναι, αυτό είναι κάτι θετικό που αν θέλετε δείχνει ότι ε, ένα, μια μερίδα του κόσμου είναι αποφασισμένη να το πάρει αλλιώ. Αυτό που ζητούσαμε. Ε, και γι' αυτό λέμε ότι όλος αυτός ο κόσμος που νιώθει ότι ναι, έχει φτάσει η ώρα να πάρει τη ζωή στα χέρια του και πρέπει να παρέμβει στις εξελίξεις, να απεγκλωβιστεί, να, να τελειώνει με τις αυταπάτες του ότι αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια συμπόρευσης με μια, μια συνενετική τακτική, ε, όπως είπα πριν, και να βγει απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Αυξάνει όμως ο ανταγωνισμός και τώρα αυτό... απέναντι σας, γιατί πλέον έχουμε, θα έχουμε και μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα ή ένα νέο κόμμα που και αυτό ε, σηκώνει την παντιέρα, την αριστερή οπότε έχετε ανταγωνισμό πλέον μεγαλύτερο θα πάω πάλι στο προηγούμενο ο, για τον απεγκλωβισμό ε, μερίδας ε, ανθρώπων που νιώθουν αγωνιστές είναι αποφασισμένοι να πραγματικά να συγκρουστούν με κάποιες με αντιλαϊκέ πολιτικές ωστόσο θεωρούν ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα από σχήματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή η ε, spin-off ε, ενώ νέα σχήματα που προκύπτουν μέσα από την, τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας γενικότερα. Ε, νομίζουμε ότι υπάρχει πια εμπειρία και από τα χρόνια της κυβέρνησης, διακυβέρνησης ε, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της αντιπολίτευσης, την περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο, που βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση και είδαμε ότι στήριζε ουσιαστικά την κυβερνητική πολιτική. Αυτό ο κόσμο νομίζω γνωρίζει πια. Και δεν έχει τίποτα να περιμένει από στελέχη που ναι, μεν αποχωρούν, αλλά στήριξαν και τι πολιτικέ ΣΥΡΙΖΑ την εποχή που ήταν κυβέρνηση και την αντιπολιτευτική γραμμή την εποχή που ήταν αντιπολίτευση. Άρα δεν υπάρχει κάτι καινούριο πραγματικά σε αυτούς που αποχωρούν. Είναι ε, στελέχη τα οποία στήριξαν τι στρατηγικέ επιλογέ τη αστική τάξη, όπω λέμε εμεί, δηλαδή τι πολιτικέ των ε, ματωμένων πλεονασμάτων, τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη ανάπτυξη, τη πράσινη μετάβαση που οδηγεί στην απελευθέρωση ενέργεια, που οδηγεί στην ενεργειακή φτώχεια. Με αυτέ τι κεντρικέ πολιτικέ, με, με, το Ταμείο Ανάκαμψη, τα προ, προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψη, α πούμε το φορολογικό που τώρα έρχεται, θα, περάσει, θα, θα μπει στη Βουλή αυτή τη βδομάδα, ε, είναι προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψη το ξέραν και η ΜΕΝ και οι ΔΕ. Ήταν στην ε, έκθεση, τη αρήνη έκθεση της Κομισιόν τον Απρίλιο, πριν τις εκλογές. Ξέρανε πάρα πολύ καλά, όποιο και αν ήταν κυβέρνηση την επόμενη μέρα, ότι έπρεπε να εφαρμόσει αυτό το ε, κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει διεύρυνση τη φορολογική βάση. Από πού θα διευρυνθεί όταν ακούμε συνέχεια για τα συνήθεια που για του μισθωτού και του ταξιούχου. Τι άλλο υπάρχει όταν δεν μιλά για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, που είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Προφανώς, τι, τι, γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, τι βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια να γίνεται από όλε τι κυβερνήσει. Η μία πιέζει του μισθωτού, η άλλη του αυταπασχολούμενου. Μετά αλλάζουν. Πάμε πάλι. Για να ανακουφίζεται μία ο ένα, μία ο άλλο, αλλά όλοι κάθε φορά να είμαστε ένα καλή παρακάτω. να, να, να νιώθουμε. Τη, να πραγματικά να μπορούμε να βγάλουμε το μήνα... Εσείς σε αυτό το πλαίσιο όμως, κυρία Ενώμη. Κτενά, γνωρίζοντα του συσχετισμούς των δυνάμεων αυτή τη στιγμή, πώς θα μπορέσετε να ασκήσετε αυτή την πιο επιθετική Αντιπολίτευση που σα ζητάει και ο κόσμο αυτή τη στιγμή και μέσα από τι δημοσκοπήσει. Γιατί ουσιαστικά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αν τα δούμε λίγο, λένε ότι αυτοί που ασκούν αυτή τη στιγμή την πιο επιθετική αντιπολίτευση είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο απέναντι στην κυβέρνηση. Ναι. Όπω είπα, αυτή είναι η δικιά μα αγωνία. Πώ θα κάνουμε πράξη αυτό που είπαμε, Να είμαστε η φωνή του λαού μέσα και έξω από τη Βουλή. Ε, οι δυνάμει μα είναι λίγε αντιλαμβανόμαστε τα όρια τους, αλλά η θέλησή μας και η αποφασιστικότητά μας είναι μεγάλη και πραγματικά θα δώσουμε τον καλύτερό μα σε αυτό και κάθε, από κάθε ρογμή θα προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε και το κάνουμε ήδη και αυτό είναι που βλέπει ο κόσμος και επιβραβεύει νομίζω, δηλαδή μας βλέπει παντού, όπου μπορούμε να, όπου υπάρχει ανάγκη, όπου υπάρχει ε, ε, διάθεση, ε, να, να σηκωθεί ο κόσμος στα πόδια του, εμείς του δίνουμε το χέρι. Αυτό το πράγμα το κάνουμε, θέλει να πούμε για τους ε, ε δεν έχουμε λήψει πουθε, από πουθενά. Ε, να πούμε για τις κινητοποιήσεις τις οποίες ε, κατεβαίνουν συνέχεια και εργαζόμενοι, το ίδιο. Ε, σε, ενημερώνουμε, ε, κάνουμε περιοδίες, ερχόμαστε σε επαφή με ε, πραγματικά κάνουμε όσα περνάνε από το χέρι μας και θα κάνουμε ακόμα περισσότερα, δεν θα το βάλουμε κάτω. <laughs> ε, και αυτό ζητάμε και να στηριχτούν οι δυνάμεις αυτές, γι' αυτό ζητάμε συμπόρευση. Αυτό λέγαμε, όσο πιο πολύ είμαστε, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα γίνουμε. Η και... συμπόρευση αφορά μόνο τη βάση ή επειδή έχει γίνει και τη μοδό, να το πω έτσι, η διεύρυνση, ε, σα αφορά και σα η διεύρυνση με στελέχη από άλλου χώρου. Νομίζω απάντησα ε, όταν είπα ότι ε, όταν ζητάμε από τον κόσμο να μην εγκλωβιστεί πάλι σε, και να ακολουθήσει στελέχη τα οποία έχουν εφαρμόσει αντιλαϊκέ πολιτικέ, εχθρικέ πολιτικέ απέναντί του, ε, δεν καταλαβαίνετε να ότι δεν θα αυτούς. μπορούσαμε να συνεργαστούμε με αυτού του ανθρώπου. Αλλά η πόρτα είναι κλειστή, έτσι, κυρία Χτενά. Είναι κλειστή η πόρτα σα και για στελέχη προβεβλημένα από άλλου χώρου που ενδεχομένω φέφηγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν το βάλαμε. Ποτέ δεν ήμασταν των ε, διαπραγματεύσεων κορυφών. Πάντοτε. Ε, επιδιώκουμε οι διαργασίες να γίνονται στη βάση και να αντανακλώνται μετά στις κορυφές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ό,τι ε, διαργασίες γίνονται, γίνονται στα συνδικάτα, στα σωματεία, μέσα στον κόσμο. Εκεί είναι πραγματικά, εκεί κερδίζεται η ζωή, εκεί δίνεται η μάχη. Και αυτό, μας, αυτό το μέτωπο μας ενδιαφέρει, γιατί η ενότητα εκεί χτίζεται, στη βάση όχι σε συμφωνίες κορυφής. Mm -hmm. Και ε, η ενότητα ε, πραγματικά έχει νόημα όταν κερδίζεται καθημερινά στη συμπόρευση, στους αγώνες, ε, μέσα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στις, στις σχολές, έτσι, όπου συγκεντρώνεται η νεολαία και ο εργαζόμενος λαός. Να περάσουμε τώρα σε οικονομικό, πιο οικονομικό επίπεδο και να πούμε αφορμή και με την συζήτηση του προϋπολογισμού στην αρμόδια επιτροπή. Ε, γιατί τον χαρακτηρίζετε αντιλαϊκό. Η κυβέρνηση λέει ότι για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια παίρνουν αύξηση και οι δημόσιοι υπάλληλοι και κινείται σε μια θετική τροχιά. Οι ενστάσει, ποιε είναι εσά, Πάρα πολλέ. Ε, είπατε για αύξηση. Ωραία. Μιλάμε για τα μέτρα που ψηφίστηκαν το καλοκαίρι πριν κλείσει η Βουλή, τα οποία και τότε είχαμε χαρακτηρίσει κοροϊδία. Ε, η αύξηση είναι 70 ευρώ οριζόντια το μήνα. Να πούμε για, την, για τον πληθωρισμό που τρέχει μήνες τώρα με διψήφια νούμερα ή κοντά σε διψήφια. Αυτό σημαίνει ότι το, το εισόδημα του, τα, τα 70 ευρώ έχουν εξαφανιστεί μέσα σε ένα μήνα. Και τώρα ήδη μπαίνουμε, δεν ξέρω, κοντά. Μακρύπτουμε χρόνο με ένα, με ένα πληθωρισμό που καλπάζει. Άρα λοιπόν, όταν έχει. Να, να πούμε και αυτό. Η, το εισόδημα, το, αν ο μισθό είναι αρκετός, είναι συνάρτηση τη ακρίβεια, του πόσο δηλαδή κοστίζει για να βγάλει το μήνα, είναι συνάρτηση τη φορολογία, πόσα σου παίρνουν για να χρηματοδοτήσουν επενδύσει, είναι συνάρτηση και των αναγκών που έχει να καλύψει τη σύγχρονη ζωή. Δεν είναι οι ίδιες οι απαιτήσει σήμερα στον 21ο αιώνα με πριν από έναν αιώνα. Άρα λοιπόν, αν τα βάλουμε όλα αυτά μέσα, θα δούμε ότι αυτές οι αυξήσει πραγματικά δεν είναι τίποτα το ότι ε, η κυβέρνηση βγαίνει και δίνει αυτά, το κάνει απλά γιατί βρίσκεται σε πίεση, ξέρει ότι πρέπει να τρέξει πραγματικά αντιδραστικέ, αντιλαϊκέ μεταρρυθμίσει, πρέπει να συρρυκνώσει κι άλλο το εισόδημα. Ετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει σε ένα νέο γύρο, ετοιμάζεται για ένα νέο γύρο σε κρίση οικονομική. Άρα πρέπει να έχει πολεμοφόδια στον πόλεμο με του ανταγωνιστέ τη άλλη οικονομία. Αυτό πρακτικά σημαίνει να μαζεύει χρήμα από εμά για να το δίνει σε λίγου να κάνουν επενδύσει, να πέφτουν σε αυτή τη μάχη. Για, που αφορά αυτού όμω και όχι εμά. Εμεί στο μεταξύ, η δική μα ζωή γίνονται όλο και λιγότερη και λόγω των μισθών που δεν βγαίνει πια με την ακρίβεια και δεν πρόκειται να αναστραφεί αυτό όσο συντηρείται η λογική των πλεονασμάτων γιατί αυτό σημαίνει πλεόνασμα ποτέ έχεις όταν μειώνεις δαπάνες για μας και, αυξ, και ε, αυξάνεις φορολογία. Άρα λοιπόν αυτή η πολιτική θα, θα συνεχιστεί την ίδια στιγμή η ακρίβεια θα συνεχίσει, το λένε κιόλας, λένε για, ε, θα μειωθεί ο ρυθμός αύξηση του πληθωρισμού, όχι ότι θα πέσει. Άρα λοιπόν τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε μία παραδοχή ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτό το πράγμα και βέβαια ναι, εφόσον είναι αποτέλεσμα της εξωστρέφειας, είναι αποτέλεσμα της ανάγκης για αυξημένη κερδοφορία, κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήλων, προφανώς η ακρίβεια θα ε, συνεχιστεί. Άρα αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος όταν λοιπόν ακούει για αυξήσεις και το ξέρει το νιώθει στην τσέπη του το τι σημαίνει αυξήσεις και ξέρει αν, τον αν του φτάνει ή όχι να βγάλει το μήνα. Άρα εμείς θεωρούμε ότι αυτός ο προϋπολογισμός και αυτός ο προϋπολογισμός είναι σε αντιλαϊκή κατεύθυνση ακριβώς για τους λόγους που είπα πριν. Ότι πρέπει να στηριχθούν κεντρικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες συμφωνούν όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα. Και είμαστε το μόνο κόμμα που βγαίνει καθαρά και μιλά απέναντι, ενάντια σε αυτέ. Για να στηριχθούν αυτέ οι στρατηγικέ επιλογέ, πρέπει να συνεχιστούν αυτέ οι πολιτικέ. Άρα και αυτό ο προπολογισμό θα είναι έντονα ταξικό, δηλαδή θα τσεκουρώσει τα λαϊκά στρώματα και θα δώσει χρήμα στου λίγου. Κυρία Εκτενά, ένα άλλο θέμα που είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή είναι ο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αν έρθει στη Βουλή, πώ θα κινηθείτε εσεί. Αυτό θα το δούμε την ώρα που θα έρθει και με, το, με τον τρόπο που θα έρθει. Έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα πάνω σε, 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 θέματα τέτοια. Έχουμε πει ότι είναι θέμα τομικής επιλογής και όπως πολλά θέματα ανάλογης φύσης ε, δεν είναι ε, θέμα προς νομοθέτηση, αν θέλετε. Mm -hmm. Είναι ένα μεγαλύτερο ζήτημα το πώς η κοινωνία ε, ε, αντιλαμβάνεται κάθε φορά ε, αυτά τα ζητήματα. Σε επίπεδο πολιτικής θα το δούμε όταν φτάσει στη Βουλή. Mm -hmm. Να γυρίσουμε πάλι σε οικονομικό επίπεδο και να μου πείτε αν θεωρείτε ότι ήταν ε, ατυχής και γι' αυτό ζήτησε και συγγνώμη ε, η δήλωση του κ. Τσακλόγλου για του ελεύθερου επαγγελματίε για του δικηγόρου που έπρεπε να γίνουν ε, ή μήπω έκρυβε κάτι. Ε, τι έκριβε. Απλά είπαν αυτό που πιστεύουν και αυτό που δείχνουν με την πολιτική του. Ε, και δείχνει ότι αυτό που έλεγα θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Γιατί όταν. Ζήτησα ονείς... συγγνώμη, βέβαια, για την ναι, μιλωσή, εντάξει, ναι. Και, ναι, Το ίδιο έχουμε ακούσει και για τα όρια ε, της συνταξιοδότηση. Τα οποία θα αυξηθούν. Και το, το έχουμε καταλάβει όλοι έτσι. Και το καλοκαίρι που λέγαμε ότι περάσαν αυτή τη διάταξη. Γιατί έρχεται αύξηση των ορίων. Είχαν βγει στα κεραμίδια και φώναζαν οι, οι Υπουργοί και οι Βουλευτές της Κυβέρνησης. Ε... Είναι γνωστή η τακτική το να βγαίνει αλλαγό να λες κάτι και μετά να λες έκανα ή δεν καταλάβατε τι είπα. Ε... Και αυτό που λένε είναι ότι, κοιτάξτε, εμείς ομνύουμε στους μηχανισμούς της αγοράς. Ε... Δεν μας νοιάζει τι επιπτώσεις έχει αυτό πάνω στο βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων, εμείς βλέπουμε δείκτες και τι βλέπουν βλέπουν ότι ε, μπορεί μια αγορά η οποία αναπτύσσεται τόσο άναρχα όπως γίνεται στον καπιταλισμό αναγκαστικά πότε θα έχεις η ανεργία είναι σύμφυτο φαινόμενο με την ίδια τη λειτουργία του καπιταλισμού, άρα πότε θα καταφέρουν να ταιριάξουν αυτό που λένε ε, το χάσμα δεξιοτήτων να, να βρίσκει ο εργοδότη αυτό που θέλει, στην τιμή που το θέλει, στην ποσότητα που το θέλει, γιατί έτσι αντιμετωπίζουν του εργαζόμενου σαν εμπορεύματα. Έτσι. Ε, όταν έχει λοιπόν αυτή τη λογική, τέτοια πράγματα θα λε. Γιατί λε τη μία φορά, ε, τώρα θέλω δικηγόρου, δεν θέλω δικηγόρου. Θέλω ε, δεν θέλω ντελιβεράδε. Αυτό είπε ο, Τσακλόγλ, ο κύριο Τσακλόγλου. Αλλά ναι, δεν πρέπει να σκεφτούμε τελικά ότι πίσω από τον ντελιβερά ή τον δικηγόρο υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι με ανάγκε, με όνειρα, με προσδοκίε από τη ζωή του και δεν μπορεί να ασκεί πολιτικέ που να σχεδιάζει τη ζωή του, λε και είναι αδικαίε. Αν κοιτάξει του ελεύθερου επαγγελματίε, είναι όλα καλώ καμωμένα. Δεν υπάρχει και εκεί αυτό που λέμε η φοροδιαφυγή. Δεν πρέπει να χτυπηθεί κάποτε αυτή η φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή. Να, να, να δεν πρέπει όμω πρώτα να ξεκινήσουμε να μιλάμε α, για την πραγματική φορο, μεγάλη φοροδιαφυγή. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουν δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν αλήθεια, πόσοι τα ακούν για τι ε, δεκάδε, 70 νομίζω, φοροαπαλλαγέ των εφοπλιστών που διατήρησαν όλε τι κυβερνήσει και τι ενίσχυσαν. Για την εθελοντική εισφορά, εθελοντικά εισφέρουν οι εφοπλιστέ στα φορολογικά έσοδα. Για τον αναβαλώμενο φόρο των τραπεζών, τράπεζε που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, που πίνουν το αίμα του κόσμου και έχουν αναβαλώμενο φόρο. Α προσπαθήσει ένα επιχειρηματία. Να αναβάλει το φόρο του. Ε, Επίση, να το δέσουμε και με αυτό που έλεγα πριν. Τι σημαίνει διαθέσιμο οικώ, εισόδημα <σοδηλή> σήμερα, Ένα ε, επιχειρηματία. Γιατί ξέρετε, μιλάμε για μικρομεσαίο στην Ελλάδα, επειδή είμαστε μικρή οικονομία. Μιλάμε τώρα για ατομικέ επιχειρήσει. Άντε να έχουν και ένα-δύο υπαλλήλου. Δηλαδή, αυτό που είπαν ε, ε, κάποιοι υπουργοί, ότι ο υπάλληλο δεν μπορεί να πληρώνεται παραπάνω από τον. Ε, Γίνεται παράλογο να πληρώνεται παραπάνω. Οι περισσότεροι δεν έχουν υπαλλήλου. Μπορεί, όλα αυτά που δίνονται σαν παραδείγματα, μάλλον ισχύουν. Και προφανώς είναι πραγματικά. Είναι αυτή όλη η όλη εικόνα. Δεν ξέρουμε σήμερα γιατί αν ήταν έτσι, θα είχαμε πλουτίσει. Θα είχαν πλουτίσει όλοι αυτοί. Θα, θα βλέπαμε ε, επαγγελματίες ε, να ζουν πολύ άνετα. Δεν θα τη βλέπουμε. Να κλείνουν. Γιατί υπάρχουν λουκέτα στα εμπορικά. Γιατί υπάρχουν λουκέτα σε γραφεία. Άμα είναι έτσι όπως τα λέμε. Όπω λένε, όπω παρουσιάζεται. Προφανώ εικόνα... δεν βγαίνει ο άλλο. Δεν βγαίνει. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με, αυ... με όλα τα βάρη που καλείται να φαίνεται. Ε, Όμω, 20... κυρία, Κτενά, πω η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή φαίνεται πω ακούει του ελεύθερου επαγγελματίε σε κάποιε ενστάσει που έχουν, γιατί εξετάζει, α πούμε, ότι δεν θα ισχύει τελικά το τεκμήριο αυτό που έχει ανακοινώσει, αν ο ελεύθερο επαγγελματία <laughs> ε, θέλει ε, αποφασίσει <laughs> να ελεγχθεί, δηλώσει ότι θέλει να ελεγχθεί. Εντάξει. Αυτά είναι για να χρυσώσουν το χάπι. Εντάξει. Ξαναλέω, το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, τα έσοδα που διαφεύγουν, διαφεύγουν από τα μεγάλα ψάρια. Ε, και αυτά δεν τα αγγίζει κανεί. Ή αν θέλετε, οι οφειλέ αυτή τη στιγμή που υπάρχουν προ το δημόσιο. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι σε μεγάλε εταιρείε. Το, το, οφείλουν μεγάλε εταιρείε. Και εκεί τι λένε, δεν μπορούμε να το εισπράξουμε αυτό. Και κυνηγάνε το μικρό. Για του μικρού, κάποια πράγματα είναι, είναι, είναι ε, ζήτημα επιβίωση το πώ θα ανταπεξέλθουν στα φορολογικά του ε, βάρη. Και ήδη φορολογούνται πολύ. Δεν έχουν φοροαπαλλαγέ οι, αυτά αυταπασχολούμενοι. Ε, και ξαναλέω, μην ε, βλέπουμε μόνο περιπτώσει που λέμε Α, αυτό να γιατί δεν κόβει απόδειξη, α πούμε, ενώ εγώ φορολογούμε. Μην. Ε, όλο αυτό λειτουργεί για να, να προκληθεί ένας κοινωνικός αυτοματισμός. Ε, να γυρίσει ο ένα απέναντι στον άλλο, ο μισθωτό απέναντι στον αυτοαπασχολούμενο. Όπω έλεγα, θυμηθείτε παλιότερα, είχαμε άλλο τροπάρι. Α, οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι χαραμοφάιδε και έχουν εγγυημένο μισθό, ενώ εγώ έλεγε αυτοαπασχολούμενο, παλεύω κάθε μέρα να βγάλω το μεροκάματο. Ε, αυτή η λογική όμω τελικά που μα έχει φτάσει 20 χρόνια μετά. Στο να έχουμε όλο και λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα όλοι εμείς και οι αυτοπασχολούμενοι και οι μισθωτοί. Άρα, αυτό το να, να, να γυρνάμε ο ένας να χτυπάει τον άλλο τη στιγμή που όλοι υποφέρουμε, δείχνει ότι δεν βλέπουμε τον πραγματικό ένοχο. Και πρέπει να σταματήσουμε να κοιτάμε δίπλα μα και να κοιτάξουμε απέναντι. Mm -hmm. Αυτό λέμε. Ευχαριστώ. Κυρία Κδενά, σα ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μα. Καλή συνέχεια καλή εβδομάδα. Πολύ.